Καλώς ήρθες! Καλώς σας βρήκα! Έναν άλλον άνθρωπο βλέπω μπροστά μου! Πώς είσαι, κάθισε! Καλά. Θα σε ρωτούσα πώς πέρασες, Βάλια μου, τους προηγούμενους μήνες της καραντίνας. Και θα σε ρωτήσω πώς πέρασες. Δημιουργικά, όμορφα. Μαγειρεύοντας, πήραμε πολύ αγάπη και παίρνουμε πολύ αγάπη. Και θα συνεχίσουμε να παίρνουμε πολύ αγάπη. Κανένας χωρίς φαγητό. Πώς μπορώ να φανταστώ, αλλά θέλω να ακούσω πραγματικά τη δική σας τη σκέψη. Δεν είσαι μόνη σου, είστε μια ομάδα ανθρώπων. Είμαστε τέσσερις άνθρωποι. Εσείς οι τέσσερις άνθρωποι, και θέλω να μου πεις τα ονόματα των υπόλοιπων τριών. Βεβαίως. Και να τους ακούσουμε. Λοιπόν, είναι ο Στράτος ο κουμπάς, ο κουμπάρος μου κιόλας. Είναι η Πόπη Ξενικάκη, η άλλη μου κουμπάρα. Ο Μάνος ο Μακρόπουλος. Και η Πινελόπη που είναι στην κουζίνα και μας βοηθάει, η οποία ήρθε στην ομάδα μας σαν ωφελούμενη, ήρθε για να πάρει φαγητό, γιατί είχε ανάγκη, είναι μια οικογένεια, μια ανάγκη, αλλά μας είπε ότι εγώ θα παίρνω φαγητό κάθε μέρα από εδώ, αλλά θα κάθομαι και θα βοηθάω. Και σήμερα που κλείνουμε 6 μήνες και μπαίνουμε στον 7ο, είναι 6 μήνες κάθε μέρα μαζί μας. Εγώ υποκλίνομαι σε αυτούς τους ανθρώπους. Έτσι. Και σε εσάς που ξεκινήσατε την ομάδα. Και θέλω να μου πεις, μέσα στην καραντίνα, μέσα σε αυτή τη δυσκολία των προηγούμενων μηνών, εσείς είπατε, θα κάνουμε κάτι όλοι μαζί για να βοηθήσουμε ανθρώπους που δεν έχουν και πολλές επιλογές και πολλές δυνατότητες. Καθόλου επιλογές. Καθόλου, σωστά. Καθόλου επιλογές. Δηλαδή, εμείς, οι πρώτες σκέψεις ήταν ότι τώρα που έκλεισε η εστίαση, ας πούμε, κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι άστεγοι, γιατί οι πρώτες μας σκέψεις ήταν για τους αστέγους. Κάποιοι άστεγοι που έπαιρναν από την εστίαση φαγητό, τώρα αυτοί οι άνθρωποι τι θα γίνουν. Ή κάποιοι άνθρωποι που στην προσπάθειά μας να προστατευτούμε και από τον κορονοϊό, σταματήσαμε να βοηθάμε και τον άστεγο στο δρόμο και τη διπλανή πόρτα και την οικογένεια που είχε ανάγκη, τα σταματήσαμε όλα αυτά. Έτσι ξεκινήσαμε, κάναμε μια ανάρτηση που είχε μέσα σε 5 ώρες γύρω στις 400.000 προβολές και μου έστειλες εσύ και μου είπες ότι ξέρεις μια οικογένεια, μου έστειλε ο φίλος μου και μου είπε ότι ξέρει μια άλλη οικογένεια. Έτσι κάπως, μου έστειλε κάποιος που ήταν σε ανάγκη, που είχε χάσει τη δουλειά του λόγω κορονοϊού και δεν είχε ούτε εισόδημα, ούτε αναστολή στο τίποτα. Έτσι κάπως έγινε. Και φτιάξατε το δίκτυο. Φτιάξαμε. Εγώ το αντιλαμβάνομαι ότι είναι ένα δίκτυο. Από τη μία πλευρά είναι οι άνθρωποι που οι ωφελούμενοι και από την άλλη είναι και αυτοί οι οποίοι προσφέρουν. Έτσι. Θα μου πεις. Δεν είσαστε ούτε κοινωνική υπηρεσία, ούτε δομή. Εσείς το κάνατε αυτό όλο πολύ αυθόρμητα και πάρα πολύ ανθρωπένια. Έτσι. Θέλω να βοηθήσω. Έτσι. Και δεν είμαι ένας, είμαστε τέσσερις. Και είναι και άλλοι 14 απ' έξω που έρχονται και βοηθούν τελικά. Όχι μόνο. Πώς το οργανώσατε, βρε παιδί μου, γιατί αυτό θέλει οργάνωση. Με το Facebook ξεκινήσαμε με 3 μπουκάλια λάδι. Βάλατε δικά σας λεφτά, Βάλια, βάλαμε να καταλάβω. Δικά μας χρήματα στην αρχή. Πρώτα φαγητά, εσείς. Πήγαμε και ψωνίσαμε τα πρώτα είδη. Είχαμε και κάποια, γιατί έχω κάποιο κατάστημα εστίασης, ήταν κλειστό. Κάποια πράγματα θα έλυγαν, θα χαλούσαν, θα πεταγόταν. Οπότε είχαμε τα πρώτα να ξεκινήσουμε. Ένας φίλος μας έδωσε 3 μπουκάλια λάδι. Μία φίλη μας έδωσε μια συσκευασία μαρό. Δηλαδή ξεκινήσαμε με μακαρόνια με κιμά την πρώτη μέρα. Κάναμε γύρω στις 25 μερίδες και λέμε θα έρθουν να τις πάρουν τις μερίδες αυτές τώρα τις 25. Άστο, εντάξει, έχουμε φτάσει πλέον, λέγαμε ότι 25 μερίδες, πολλά είναι. Μέσα στη δεύτερη εβδομάδα φτάσαμε τους 105 ανθρώπους. Αυτή τη στιγμή είμαστε γύρω στους 150 μαζί με τις οικογένειες που δίνουμε τρόφιμα, που έχουν τη δυνατότητα να μαγειρέψουν μόνοι τους. Και βγαίνουν όλα αυτά από δωρεές. Βγαίνουν όλα από δωρεές. Το πίστευες πριν 6 μήνες που θα ξεκινούσες? Όχι. Από δωρεές, από τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας. Και από κάποια καταστήματα εννοείται ότι Ηρακλείου που μας βοηθούν και ένα σούπερ μάρκετ μεγάλο που μας βοηθάει. Θα σου δώσει την ποσότητα κτλ. Βέβαια. Δεν σκέφτηκες. Όταν το ξεκινήσατε αυτό, δεν σας πέρασε από το μυαλό, βρε παιδί μου, ότι πού θα πάω να λάβω εγώ τώρα την ευθύνη όλων αυτών των ανθρώπων? Δεν μας πέρασε. Καθόλου. Δηλαδή, το κάναμε με πολύ μεγάλη χαρά. Φαντάζομαι ξεκινήσαμε εγώ και ο Στράτος την πρώτη μέρα. Οι δυο μας λέμε πάμε όπου βγει. Μετά πήραμε την Τζορτζίνα την Αλεξάκη που θέλω να το πω αυτό ότι ήταν μαζί μας και για αρκετό καιρό και η Τζορτζίνα και μας βοήθησε πάρα πολύ. Πήραμε την Πόπη, έμεινε η Πόπη, έμεινε ο Μακρόπουλος και η ομάδα έμεινε. Ξεκινήσαμε και λέμε να βγάλουμε είστε τα Χριστούγεννα. Είστε όλοι καλλιτέχνες τέλος πάντων. Ναι. Οπότε σας συνδέει όλο αυτό το κομμάτι. Βέβαια. Υπάρχει ευαισθησία ούτως ή άλλως που κι εσείς περάσετε πάρα πολύ ζώρικα. Η δικιά σας δουλειά όχι απλά μηδενίστηκε, ήταν σαν να πήρε κάποιος ένα κόκκινο στυλό και έκανε ένα χ.
Έτσι, δυστυχώς. Δηλαδή, δεν, ούτε επιδόμα, ούτε τίποτα. Τίποτα. Δεν είναι σαν να. Σαν όχι, σαν να παίρναμε την αναστολή μας. Παίρναμε. Εντάξει. Αυτό. Και αυτό με τα κόπων και βασάνων μέχρι να γίνει όλο αυτό το πράγμα. Ακριβώς. Για σένα η προσφορά είναι κάτι που ξεκίνησε τώρα. Γιατί φαντάζομαι ότι όχι, αυτό. Όχι. Δεν γίνεται από μια μέρα στην όχι, άλλη. Όχι, όχι, όχι. Να πεις ότι εγώ αρχίζω να μαγειρεύω και όπου βγει και όσους όχι, καλύψω. Όχι. Έχει ξεκινήσει χρόνια πριν. Δεν θέλω να τα. Εντάξει, αυτό που έγινε τώρα φανερά. Αλλά γενικά και εγώ στα παιδικά μου χρόνια δεν έχω περάσει πάρα πολύ εύκολα. Οπότε μου είχε μείνει και ήθελα όποτε μπορούσα να βοηθάω αθόρυβα, αλλά να βοηθάω πάντα να κάνω κάτι. Δηλαδή, είχαμε διοργανώσει πάλι μια φορά, θυμάστε τα κάλαντα για το χαμόγελο του παιδιού μου, όλους τους καλλιτέχνες. Ναι. Αυτά τα ξεκινούσε. Δηλαδή, αυτά σκεφτόμουν. Ναι, ναι, τους μάζευα όλους. Όλοι φυσικά λέγανε ναι. Και κάναμε πάντα τέτοιες δράσεις. Μ' αρέσει, μ' αρέσει, με γεμίζει. Έχω την εντύπωση ότι έχεις. Ποιο ρήμα τώρα να χρησιμοποιήσω. Έχεις μάθει μέσα από τις εμπειρίες της ζωής σου να μην το βάζεις κάτω. Γενικά. Και να σηκώνεις και τους άλλους που είναι κάτω. Ναι. Ξέρω ότι είχες μία σοβαρή περιπέτεια με την υγεία σου πριν πόσα χρόνια, Βάλια. 11. Πριν από 11 χρόνια. Είσαι καλά όμως τώρα, είσαι πάρα υγιής. Πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Έχεις προχωρήσει τη ζωή σου. Το νίκησα, το πέρασα, το ξεπέρασα. Μπράβο, ναι. Μπράβο, Βάλια. Αυτά είναι πολύ ωραία παραδείγματα. Έτσι. Και δεν το αναφέρω για, απλά για μα να δεν πούμε θέλω, αυτό. Εγώ θέλω να το αναφέρω είναι και το... να το λέω συνέχεια γιατί θα βοηθηθούν άνθρωποι από αυτό. Ναι, εννοείται ότι δεν κρύβω. Είχες περάσει καρκίνο. Καρκίνο του μαστού, καρκίνο ναι. Του μαστού. Μόλις είχα γεννήσει. 6 μηνών το μωρό μου. Αυτό το κάνει ακόμα πιο δύσκολο. Δεν το συζητώ. Οπότε είχε γίνει μια έκρηξη ορμονών στο σώμα και σου. Πιο εύκολο, γιατί είχα ένα κίνητρο να παλέψω. Να κρατηθείς. Τι σου λέγανε, ότι είναι, τα πράγματα είναι βατά και θα προχωρήσουν ή είχες γολγοθά μπροστά σου τότε. Είχα, γιατί ήμουν 29 χρονών μόνο. Δηλαδή οι ορμόνες μου ήταν σε. Βόμβα. Ήσουν ορολογιακή βόμβα. Αυτό. Αλλά είπα όχι, δεν θα τα καταφέρω. Δεν θα με νικήσει. Και τα κατάφερα. Αυτό πώς το μάθες τη ζωή σου να το κάνεις. Νομίζω ότι αυτό έρχεται μόνο του. Τη στιγμή που το έχουμε, νομίζω, όλοι και τη στιγμή που χρειάζεται, που εύχομαι να μην χρειάζεται ποτέ, αλλά τη στιγμή που χρειάζεται, ξυπνάει. Λες, μωρέ, Βάλια, δεν ξέρω, κάποιοι άνθρωποι δεν το έχουν δυστυχώς και δεν είναι μεμπτό. Κάποιοι δεν έχουν το κουράγιο να αναλάβουν την ευθύνη του εαυτού τους. Μπορεί. Δεν θέλω να το πιστέψω αυτό το πράγμα. Δεν θέλω να το πιστέψω ότι υπάρχουν άνθρωποι που παραδίδονται. Πιστεύω ότι όλοι βρίσκουν τη δύναμη να παλέψουν, έστω και λίγο. Λειτουργείτε σαν παράδειγμα άνθρωποι σαν και εσένα, ας πούμε. Με το παράδειγμα της ζωής, όχι με τα λόγια. Τα λόγια από το ένα μπαίνουν, από την άλλη βγαίνουν. Yeah. Όταν έρχονται οι άνθρωποι που ωφελούνται από τη δράση σας, να πάρουν το φαγητό τους, να πάρουν τη τσεντούλα με τα βασικά, τα πρώτα, τα είδη πρώτης ανάγκης, φαντάζομαι ότι θα λέτε και μια κουβέντα παραπάνω. Μα είμαστε πλέον, βλέπουμε πιο πολλές ώρες αυτούς και πιο πολύ αυτούς από την οικογένειά μας. Εγώ αφήνω τη μικρή μου σπίτι μόνη της. Και φεύγω και πάω στην ομάδα. Η Πόπη το ίδιο, ο Στράτο. Δηλαδή είμαστε όλοι εκεί κάθε μέρα, κάθε μέρα. Θα έρθουν, θα μας πούν το πρόβλημά τους, θα συζητήσουμε. Να σήμερα πονούσα εκεί, να σκέφτομαι να κάνω αυτό, πείτε μας. Καταρχάς, στους περισσότερους έχουμε βρει δουλειές πλέον. Το καλοκαίρι δηλαδή έχουν τις δουλειές τους οι περισσότεροι. Αυτό οργανωθήκατε και το κάνατε όλο ναι, αυτό. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό είναι το σπουδαίο. Το ένα, ναι, ναι, το κουμπόσανε μόνο τους. Δεν βλέπεις ότι. Έχεις, ας πούμε, 10 γνωστούς. Έχεις 5 ιδέες. Τα βάζεις κάτω. Απλά. Θα πει και όλο στη δική του. Ναι, μωρέ, ο Τάδε ζητάει έναν άνθρωπο. Αυτό, πολύ απλά. Αυτή ναι. Η δικτύωση που τη χάσαμε εντελώς μέσα στην καραντίνα, Βάλια. Χάσαμε τους ανθρώπους μας. Χάσαμε τους φίλους μας, τις παρέες μας. Ό,τι γινόταν, θα γινόταν μόνο διαδικτυακά, μέσω τηλεφώνου. Εσείς όμως δεν κάνατε βήμα πίσω. Και είχατε και τα ζόρια και της υγειονομικής πλευράς του θέματος. Ναι. Και εκεί βρήκατε όμως λύση. Εντάξει, ναι. Παιδιά, ξέρω ποιο θα πάρω τηλέφωνο μα έχω πρόβλημα. Είμαι σίγουρη ότι κάτι θα σκεφτείτε. Εύχομαι να μην χρειαστεί ποτέ. Κανένα μας. Γενικά, βρε παιδί μου, αυτό εντάξει, είναι ανθρώπινο να συμβεί όλο αυτό. Και νομίζω ότι, θα μου πεις και εσύ, όταν έρχονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι δικοί σας πια άνθρωποι, βέβαια, για να πάρουν αυτό που καθημερινά τους αναλογεί, πιο πολύ χαίρονται την κουβεντούλα που θα γίνει. Εννοείται. Και το ότι θα αφήσουν, θα βγάλουν 5 πράγματα. Εννοείται. Μα πιο πολύ θέλουν κουβέντα, νομίζεις. Αυτό είναι. Θέλουν να μιλήσουμε με κάποιον. Γιατί κάποιοι δεν έχουν κανένα, περιμένουν να έρθουν σε εμάς στις μία ώρα που έρχονται, να πάρουν το φαγητό και δεν έχουν κάτι άλλο όλη μέρα. Οπότε θέλουν και την κουβέντα τους και την παρηγοριά τους και το καλαμπούρι τους και όλα.
Και βλέπουν ότι υπάρχει κάποιος που νοιάζεται για αυτούς. Βέβαια. Χωρίς να περιμένει κάποιο αντάλλαγμα. Ακριβώς. Από όλο αυτό. Ακριβώς. Από εδώ και πέρα, εσείς πώς το σκέφτεστε, πώς το βλέπετε να πηγαίνει? Δεν σταματάμε. Θα συνεχίσουμε, ψάχνουμε κάποιο χώρο. Δηλαδή, τώρα που μας έδωσε την ευκαιρία και το Δήμα να μιλήσουμε, να πούμε και δημόσια ότι ζητάμε κάποιο χώρο. Από τη στιγμή που εμένα το μαγαζί μου ανοίγει, εγώ μπορώ να μαγειρεύω για αυτούς τους ανθρώπους που θα μείνουν, που δεν θα μπορούν να μαγειρεύουν, γιατί τους λέω σε κάποιους βρήκαμε δουλειά. Mm-hmm. Αλλά κάποιες οικογένειες που είναι μονογονεϊκές, που είναι πιο μεγάλη ηλικία, θα συνεχίσουν να παίρνουν πράγματα και τρόφιμα. Mm-hmm. Αλλά ψάχνουμε κάποιο χώρο να πάμε τα τρόφιμά μας, να πάμε την αποθήκη μας, γιατί έχουμε αρκετά πράγματα που θέλουν αποθήκευση. Και δεν έχουμε το χώρο γιατί ανοίγουμε. Ξεκινάει η εστίαση, ξεκινάει να λειτουργεί τέλος πάντων το μαγαζί, ο αμέθιστος. Ναι. Μην κρυβόμαστε και να μην τα ξέρουμε όλοι που είναι ο χώρος αυτός, ούτως ή άλλως πίσω από την Αστόρια. Πού τον θέλετε ιδανικά αυτόν τον χώρο? Οπουδήποτε στο Ηράκλειο. Κεντρικά μας βολεύει, εξυπηρετεί τους ανθρώπους που έρχονται και ωφελούνται από τη δράση. Εννοείται. Γιατί αυτό κοιτάζουμε πρώτα Σίγουρα. Απ' όλα. Ναι, ναι, βέβαια. Θα τους Κάπου κεντρικά. Ναι. Θέλουμε μεγάλο χώρο, θέλουμε Όχι. πολλά τετραγωνικά. Όχι. Και με 60 τετραγωνικά είμαστε καλυμμένοι. Και χρειάζεται κάποιες βασικές προϋποθέσεις ή το μαγείρεμα θα γίνεται στο το χώρο. Το μαγείρεμα θα γίνεται στο χώρο μου για να μην βάλω παραπάνω κριτήρια δυσκολίας. Ναι, προς το παρόν. Και να έχουμε ένα χώρο που να πάνε εκεί όλα τα είδη πρώτης ανάγκης και τα τρόφιμα που έχουμε. Να περνάνε απογευματινή ώρα να παίρνουν τα τρόφιμά τους οι άνθρωποι μας. Βλέπω συχνά στις αναρτήσεις που κάνετε και ευχαριστείτε τον κόσμο που έρχεται για τη βοήθεια, που κάνουμε κάτι πάρα πολύ όμορφο. Στη μνήμη ενός δικού τους ανθρώπου, επιλέγουν να κάνουν αυτό το πρακτικό. Ακριβώς. Ούτως ή άλλως τώρα δεν μπορούσαμε να μαζευόμαστε και για τα μνημόσυνα, αλλά και πέραν αυτού, νομίζω ότι αυτό πιάνει περισσότερο τόπο. Γιατί τρώνε άνθρωποι που δεν θα είχαν να φάνε αλλιώς. Βέβαια. Έτσι την τιμά στη μνήμη του, του ανθρώπου και είναι, έχει πολλά, δίνει και πολλά περισσότερα από εκεί και πέρα. Έτσι. Άρα λοιπόν, ψάχνετε το χώρο. Για εσάς που θέλετε να βοηθήσετε την ομάδα, η ομάδα δραστηριοποιείται στο Facebook, Κανένας Χωρίς Φαγητό, το βλέπετε και στο κάτω μέρος της οθόνης. Και για τους ωφελούμενους επίσης, και όποιος έχει ανάγκη, απευθύνεται σε εσάς, μέσω Facebook πάλια. Ακριβώς. Μέσω Facebook, αν μπουν στη σελίδα υπάρχει το κινητό μου τηλέφωνο. Οπότε μπορούν να πάρουν για μένα ή να μου στείλουν, να τους πάρω εγώ αν δεν μπορούν να με καλέσουν. Και εννοείται είμαστε εδώ για όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ που σας εξενύχθησα σήμερα και έχετε και αύριο μαγείρεμα πρωί-πρωί, φαντάζομαι, προετοιμασία και τον κόσμο όλο εκεί. Να είσαι καλά. Και εσείς να είστε καλά. Γερή, δυνατή, με υγεία και για τους ανθρώπους που τόσο καιρό δουλεύετε, δεν είναι δουλειά, προσφέρετε, αλλά καταβάλλετε πολύ κόπο και χρόνο. Δύναμη και για αυτά που ξεκινούν τώρα και τη σεζόν και ό,τι έρχεται και εύχομαι να κρατήσει για πολύ καιρό. Κρατήσει, να κρατήσει, πιστεύουμε. Να δούμε. Τα φιλιά μου και στους υπόλοιπους. Να είσαι και καλά. Τους χαιρετισμούς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τίποτα, Βάλια μου, να είσαι καλά. Μην φεύγεις, καλή κάθε εδώ, να χαιρετήσουμε μαζί, να αποχαιρετήσουμε. Το κλείνω και εγώ το μαγαζί. Ωραία. Τώρα, γιατί έχει αλλάξει η ώρα. Σε ένα λεπτό, κυρίες και κύριοι. Και 59, όχι εδώ θα κάτσω, μέχρι να πάει 12, να ζήσουμε μαζί εκείνη τη στιγμή που τελειώνει το lockdown. Που σταματάμε να στέλνουμε SMS. Βάλε το λέω και δεν το πιστεύω. Πίστευτο. Πήγε μωρέ 12. Πείτε μου από πάνω από τα control. Μπήκε. Καλή χρονιά κύριες και κύριοι. Καλή λευτεριά σας εύχομαι. Είναι μοναδική στιγμή που ζούμε. Και εύχομαι να μην επανέλθω και να την πάρω πίσω κάποια στιγμή. Καλό υπόλοιπο βραδιάς. Καλημέρα. Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Τα φιλιά μου. Γεια σας.